ενώ είχε και μια σύντομη συζήτηση με τον Πέτρο Ραβούση που κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ αντί του Ντούσαν Μπάγεβιτς που είναι στη Μασσαλία για να δει την Μαρσέη. Το παιχνίδι του Χαριλάου ανάμεσα στην ΑΕΚ που φοράει τα κυτρινόμαυρα και τον Άρη που σαν γηπεδούχος έχει αλλάξει χρώματα και φοράει κόκκινα. Να και ο Νίκος Γκάλης που ήρθε να παρακολουθήσει την ομάδα του στο ποδόσφαιρο. Πέμπτο λεπτό πλάγιο για τον Άρη με τον Πατσιαβούρα. Το Μέλλερ να γυρίζει την κεφαλιά από τον Μπουγιουκλή και την υπέροχη εκτείναξη του Οικονομόπουλου. Κόρνερ. Χατζής. Βγάζει τη σέντρα, να ο Σαβεύσκης σε καλή θέση, κοντράρει μπάλα και έχουμε το κόρνερ για την ΑΕΚ. Σαβίδη στο χώρο του κέντρου. Ο Χριστοδούλου αφήνει την μπάλα να περάσει, ξεφεύγοντας έτσι από το μαρκάρισμα του Λινιάτη. Η μπαλιά για το Σαβεύσκη αμέσως στο σούτ και το 0-1. Η ΑΕΚ προηγείται στο 28ο λεπτό, καθώς ο Χριστοδούλου έκανε μια όμορφη προσποίηση αδειάζοντας το Λινιάτη. Στην κατάλληλη στιγμή την πάσα στο Σαβεύσκη που έμπαινε με ταχύτητα και αυτός πλάσαρε τον Καρκαμάνη. Άρης ΑΕΚ 0-1. Στην εκτέλεση του φάουλ για τον Άρη ο Πατσιαβούρας. Χαμηλά η μπάλα, γίνεται το λάθος. Την μπάλα έχει περάσει κόρνερ. Οι οπαδοί της ΑΕΚ σε μια γωνία των εξεδρών του υπέδου Χαριλάου πανηγυρίζουν το 1-0 με το οποίο προηγείται η ομάδα τους. Αρχές του δεύτερου ημιχρόνου βλέπετε τους φανατικούς οπαδούς του Άρη καθώς ο Οικονομόπουλος βρίσκεται στην εστία που είναι κοντά τους. Και εθνικών ομάδων του Άρη μαζεύουν τα αντικείμενα που έχουν πέσει. Και ο διαιτητής του αγώνα, ο Μάκης Γερμανάκος, που συμβουλεύεται τον Οικονομόπουλο για να δει τι ακριβώς γίνεται, μόλις έδωσε εντολή να ανακοινωθεί από τα μεγάφωνα ότι αυτές οι πράξεις, αυτά τα αντικείμενα που πέφτουν, πρέπει να σταματήσουν. Κάνει το λάθος όμως το σούτ αμέσως από τον Οκόνσκι και έχουμε το κόρνερ από τον Καρκαμάνη. Τελείω ο Οκόνσκι 9 λεπτά μέσα στο δεύτερο ημίχρονο και ο Καρκαμάνης καθώς η μπάλα πήγαινε προς την εστία του διώχνει σε κόρνερ. Την άλλη πλευρά είναι ο Σαβίδης. Χριστοδούλου με αντίπαλο το Τζουρέλα. Σουτάρει και η μπάλα φεύγει ΣΥΡΙΖΑ out από την εστία του Καρκαμάνη. Ωραία προσπάθεια από το Σαβεύσκι που περνάει μόνος του. Ανατρέπεται σχεδόν πάνω στη γραμμή. Παίζεται λέει ο Γερμανάκος. Ωραία η παλιά του Μπουγιουκλή. Αλεξανδρίδης βγαίνει. Κάνει και το γύρισμα ενώ ο Οικονομόπουλος είναι εκτός θέσης. Ο Μανολάς προλαβαίνει να διώξει. Δημητριάδης. Παλιά τρύπα για τον Αλεξανδρίδη. Βγαίνει ο Οικονομόπουλος. Ο Αλεξανδρίδης τον αποφεύγει. Κάνει το γύρισμα και ο Οικονομόπουλος μπλοκάρει. Νέα σέντρα από τον Μπουγιουκλή, κεφαλιά από τον Δημητριάδη, το σούτ από τον Κούι και η ισοφάριση. Η υπεροχή του Άρη το τελευταίο πεντάλεπτο επιβραβεύεται, καθώς έγινε αυτή η σέντρα από τα δεξιά. Πρόθεσε την μπάλα ο Μπουγιουκλής και ήρθε ο Κούις με αριστερό σούτ να ισοφαρίσει. 71ο λεπτό, Άρης ΑΕΚ 1-1. Από το Σαβίδη και τον Παπαϊωάννου, μπάλα στον Οκόνσκι. Σέντρα του Οκόνσκι με πολύ φάλσο για τον Μπατίσα που πιάνει την κεφαλιά και είναι γκολ. Γκολ για την ΑΕΚ στο 34ο λεπτό του δεύτερου μέρους, 11 λεπτά πριν να τελειώσει το παιχνίδι. Καθώς από αυτή τη σέντρα του Οκόνσκι πήδησε πιο ψηλά ο Μπατίστα και έστειλε την μπάλα στη γωνία του Καρκαμάνη που ευνηδιάστηκε. Έτσι έχουμε τώρα Άρης ΑΕΚ 1-2. Οκόνσκι σηκώνει για το Σαβίδι. Αυτός πάνω στην κίνηση το σούτ, η απόκρουση και ο Μπατίστα αστοχή. Σέντρα του Λιμιάτη κεφαλιά από το Μέλλερ, ο Οικονομόπουλος χάνει την μπάλα. Να η ευκαιρία για τον Δημητριάδη που όμως ευνηδιάζεται, η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Άρη να ισοφαρίσει. Κύριε Ραβούση, ποια ήταν η δική σας συμβολή στη νίκη? Μεγάλη συμβολή είναι των ποδοσφαιριστών. Είπα κάτι προηγουμένως και στους άλλους κυρίους δημοσιογράφους, ότι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ αποδείξανε σήμερα ότι
όταν εργάζονται στη προπόνηση όλη την εβδομάδα προετοιμαζόμενοι για το παιχνίδι της